Με στόχο την απαλλαγή της κουλτούρας των γνώσεων και των εμπειριών των μαθητών, υλοποιείται για τρίτη φορά στην πόλη των Σαπών το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus Plus. Οι φιλοξενούμενοι μαθητές, αυτή τη φορά, είναι στα αποσχολεία της Γερμανίας και της Ιταλίας και θα φιλοξενηθούν από οικογένειες μαθητών στις Σάπες καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Για ακόμα μία φορά, ο Δήμος Μαρονίας Σαπών υλοποιεί το πρόγραμμα φιλοξενίας μαθητών Erasmus Plus. Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Ενωμένοι στη διαφορετικότητα, οι διαδικασίες μετανάστευσης στην Ευρώπη και οι επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές κοινωνίες παρελθόν, παρόν και μέλλον». Το πρόγραμμα αφορά στην ανταλλαγή μαθητών από σχολεία του εξωτερικού με σκοπό να γνωριστούν μεταξύ τους, να κοινωνικοποιηθούν και να ανταλλάξουν κουλτούρες και γνώσεις. Η υποδοχή των μαθητών από τη Γερμανία και την Ιταλία έγινε στο Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών. Τα παιδιά θα κληθούν, γιατί μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή όπου ζουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει κατά περιόδους από το 1922 και μετά. Άρα θα κληθούν τα παιδιά να ερευνήσουν αυτό το παρελθόν, να δουν διάφορες θεματικές, θα δουν δηλαδή φαγητά, ήθη, έθιμα, τραγούδια, τέχνη, που αφορά πάντοτε το τι φέραν οι άνθρωποι αυτοί από τις πατρίδες όπου ήρθανε. Οι μαθητές από τη Γερμανία και την Ιταλία φιλοξενούνται από οικογένειες στην πόλη των Σαπών και το αντίστοιχο θα συμβεί όταν οι Έλληνες μαθητές επισκεφτούν το εξωτερικό στη συνέχεια του προγράμματος. Δράσεις σαν και αυτοί μεταξύ άλλων συμβάλλουν στην τουριστική προβολή της περιοχής και την αξιοποίηση των τουριστικών αξιοθεάτων της, καθώς και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Εν ολίγης πρόκειται για την καλύτερη διαφήμιση της περιοχής στο εξωτερικό. Το Erasmus Plus λοιπόν μπορεί να αξιοποιηθεί ως η αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη της περιοχής, τόνισαν οι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση. Τα παιδιά έρχονται της Γερμανίας και της Ιταλίας σε επαφή με τα δικά μας παιδιά. Οι κουλτούρες, οι πολιτιστικές, οι πολιτισμικές ενώνονται, αναγνωρίζονται και έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Η παράδοση, το φαγητό, η νοοτροπία, η γλώσσα, τα τραγούδια, οι χοροί έρχονται μεταξύ τους, συνενώνονται και προάγουν τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, το οποίο προάγει τον πολιτισμό, την παιδεία και τον τουρισμό στο κάτω-κάτω, αν θέλετε. Και τα παιδιά αυτά που θα έρθουν από τη Γερμανία, που έρχονται και θα ζήσουν εδώ, θα αποτελέσουν τους πρέσβεις στις δικές τους περιοχές και έτσι η δικιά μας περιοχή, ο Δήμος Μαρόνιας Σαπών, θα γνωριστεί και στην Ιταλία και στη Γερμανία.